Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr. Έχω στα χέρια μου το Galaxy Z Fold 6. Έχει κυκλοφορήσει αρκετές ημέρες στην ελληνική αγορά. Εγώ το χρησιμοποιώ εδώ και λίγες τις προηγούμενες, αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, μιας και κάθε φορά που δουλεύω με foldable κινητό, ειδικά σε αυτές τις διαστάσεις, γιατί τα μικρότερα τύπου flip μου αρέσουν λιγότερο, αλλά όσο αφορά τα μεγάλα με τις οθόνες έτσι, τις τούμπανες, όπως το συγκεκριμένο που έχει 7,6 ιντσών διαγώνιο οθόνη σε full glory, είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε να μιλήσουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εξωτερική οθόνη του Galaxy Z Fold 6 έχει διαγώνιο 6,3 ίντσες, είναι HD+, Dynamic AMOLED 2X με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και η εσωτερική όταν ανοίγει γίνεται τεράστια με διαγώνιο 7,6 ιντσών, Quad XGA+, Dynamic AMOLED 2X με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, πραγματικά μοναδικό, όπως συνηθίζω να λέω, παράθυρο στον κόσμο. Μια οθόνη η οποία, ναι, όταν το έχεις διπλωμένο στη τσέπη, είναι ένα παχουλό ογκώδες κινητό, δεν συνηθίζεται εύκολα αυτό, ειδικά άμα του βάλεις και κάποια θήκη, αλλά όταν ανοίξει πραγματικά τα ξεχνάς όλα και ενθουσιάζεσαι από αυτήν εδώ πέρα την διάταξη οθόνης. Διπλωμένο λοιπόν έχει πάχος 12,1 χιλιοστά. Το βάρος του το συνολικό είναι 239 γραμμάρια, ενώ ανοιχτό, έτσι, κάθε ένα από αυτά τα δύο κομμάτια, το πάχος του είναι 5,6 χιλιοστά, ιδιαίτερα λεπτό και σαν σύνολο με αυτά τα 239 γραμμάρια δεν θα το έλεγες βαρύ. Η μπροστινή κάμερα είναι 10 MP και η μέσα κάμερα, η in-display, αυτή εδώ που δεν φαίνεται, θέλει να μην φαίνεται, αν και ξεχωρίζει λιγάκι εκεί πάνω, έχει 4 MP. Πίσω έχουμε τριπλή κάμερα, 12 MP ultra wide, 50 MP με η κλασική, ας πούμε, η wide angle και 10 MP telephoto με 3x οπτικό zoom. Optical image stabilization και στον 50 MP και στον 10 και Snapdragon 8 Gen 3 ο επεξεργαστής. Νέα αναβαθμισμένη σχεδίαση, ακόμα πιο ανθεκτικό, είναι IP68, έτσι. IP48, έχει αντοχή στο νερό και στη σκόνη και δύσκολα έτσι θέλει η Samsung και καταφέρνει να αφήσει να εισχωρήσουν σκόνες και άλλα μέσα στο hinge. Την οθόνη μπορείτε να δείτε, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η καθετάδα κατά μήκος της, αλλά όταν το χρησιμοποιείς πραγματικά το ξεχνάς και δεν σου δημιουργεί κανένα μα κανένα πρόβλημα. Η μνήμη RAM είναι 12 GB και υπάρχουν τρεις εκδόσεις, 256, 512 και 1 TB. Μπαταρία 4400 mAh με φόρτιση 25W, δεν θα την έλεγα εγώ γρήγορη, 5G, LTE, Wi-Fi 6 ή Bluetooth 5.3. Και πάμε να μιλήσουμε έτσι λίγο για κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που και διαφοροποίηση σε σχέση με το Z Fold 5, το προηγούμενο μοντέλο. Έχουμε ίδια οθόνη σε διαγώνιο, 7,6 ίντσες και στα δύο μοντέλα. Εδώ στο συγκεκριμένο έχουμε λίγο μεγαλύτερη εξωτερική οθόνη. Είναι 6,3 ίντσες, ενώ στο Z Fold 5 είναι 6,2. Έτσι, έχουμε διαφορά στον επεξεργαστή. Λογικά, κάθε νέο μοντέλο που κυκλοφορεί έχει τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή. Εδώ πέρα έχουμε τον Snapdragon 8 Gen 3. Το Z Fold 5 είχε τον 8 Plus Gen 1.
και δεν υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, η έκδοση με το 1 TB. Υπήρχε μόνο 5, 12 και 256. Η μνήμη RAM παραμένει ίδια στα 12 GB. Κάμερες επίσης ίδιες, 4 MP under display, 12 MP ultra wide, 50 MP wide και 10 telephoto. Οι κάμερες παραμένουν ίδιες, αλλά έχουν βελτιωθεί οι δυνατότητες λογισμικού. Στο Z Fold 6 μπορείτε να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαφορές του Z Fold 6 με το Z Fold 5. Techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης, μείνετε μαζί μου για ακόμα ένα επεισόδιο. Έρχεται, bye bye!